Τον Οκτώβριο του 2019, όταν αναλάβαμε, βρήκαμε ένα χρέος στη Σχολική Επιτροπή της τάξης των 303.000 ευρώ. Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει από την δήλωση του απερχόμενου Προέδρου της Δευτεροβαθμίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας κατά τη διάρκεια του απολογισμού, όταν ανέφερε ότι η διοίκηση Μουριάδη παρέλαβε χρέος 303.000 ευρώ. Όταν αποφασίζεις να ασχοληθείς με την αυτοδιοίκηση, πρέπει να το κάνεις μέσα σου έρωτα. Ή ασχολείσαι ή δεν ασχολείσαι. Μέσος όρος προσφοράς δεν υπάρχει. Αυτά και όσον αφορά αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, ο Θανάσης Δασκαλούδης, όσον αφορά το ότι δεν είχε χρόνο ή δεν είχε χρόνο. Δεν γίνεται, παραλάβαμε, λέει, χρέος. Διαβάζω τώρα και στον υπότιτλό σας εκεί, 303.000 ευρώ. Και πόσα είχες να πάρεις? Μάλιστα. Είχες να πάρεις 200. Και τι έμεινε? Χρέος 100. Βεβαίως υπήρχε χρέος 100. Βεβαίως θα υπάρχει χρέος 100. Είναι σε ένα ζωντανός οργανισμός ο οποίος λειτουργεί, και όταν θα φύγεις εσύ και θα έρθει ο καινούριος, και εκείνος θα παραλάβει κάποια χρέη. Όπως και εμείς παραλάβαμε κάποια χρέη, έτσι και ο Μουριάδης παρέλαβε κάποια χρέη και ο επόμενος που θα έρθει θα παραλάβει κάποια χρέη. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις γιατί μιλάμε συνέχεια για το παρελθόν? Γιατί δεν έχουμε να πούμε τίποτα για το μέλλον. Είναι ότι είναι πολύ αργά πλέον για τον κύριο Μουριάδη και τον κύριο Δασκαλούδη να μας αποκαλύπτουν πόσα χρέη παρέλαβαν από την προηγούμενη διοίκηση ή άλλες εκκρεμότητες που έλυσαν τις τελευταίες μήνες. Αυτά έπρεπε να τα γνωρίζουμε και εμείς και οι πολίτες από το Σεπτέμβριο του 2019, όταν ανέλαβε ο κύριος Μουριάδης, πριν από 2 χρόνια περίπου. Ναι. Τώρα ο κύριος Μουριάδης ασκεί διοίκηση και οι δημότες θέλουν να γνωρίζουν τι ουσιαστικό έχουν πετύχει. Δυστυχώς όμως, δεν είδα, κύριε Κομινέ, και δεν διάβασα στον απολογισμό του κυρίου Μουριάδη και του κυρίου Δασκαλούδη κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, βελτίωσαν τα σχολικά κτίρια που έχουν προβλήματα? Όχι. Βελτίωσαν τις σχολικές αυλές που είναι σκοτόστρες και είναι επικίνδυνες για τα παιδιά μας? Όχι. Έχουν δώσει στα σχολεία και στους μαθητές ηλεκτρονικό εξοπλισμό για να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση με αξιοπρέπεια που έχει μέσα από τα κινητά τηλέφωνα? Όχι. Το λάθος για μένα και για μας είναι ότι όταν ανέλαβε θα έπρεπε μετά από 2 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του, το αργότερο, και εφόσον είχε κατάλληλα ενημερωθεί, θα έπρεπε να πει τι παραλαμβάνει. Ώστε σήμερα να μην υπάρχει η οποιαδήποτε αφισβήτηση οποιοδήποτε. Διότι το δεύτερο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Εάν δεν είχε παραιτηθεί σήμερα ο αγαπητός πρόεδρος κύριος Δασκαλούδης, δεν θα μαθαίναμε ή δεν θα ακούγαμε, ναι, αν θέλετε, τίποτα από όλα αυτά που υπόθηκαν, είτε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα το βράδυ, είτε την επόμενη μέρα από την συνέντευξή του. Άρα εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Πάνω από ένα χρόνο, επίμονα και μόνιμα, ζητούσαμε από τη σημερινή διοίκηση και τον σημερινό δήμαρχο, τον κύριο Μουριάδη, να φέρει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα οικονομικά, όχι μόνο του Δήμου, αλλά και των δημοτικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων. Δηλαδή, να έχουμε μία ενημέρωση ώστε να γνωρίζουμε την πραγματική οικονομική κατάσταση, ναι, και του Δήμου μας και των δημοτικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων.